Λοιπόν κυρίες και κύριοι χαίρετε αιώνια πιστός και σήμερα η εκπομπή η γνωστή εκπομπή σε όλους σας όσοι μας παρακολουθείτε χρόνια και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντα στην ώρα τη όπως σας έχουμε υποσχεθεί από την γνωστή φιλόξενη συχνότητα της τηλεόρασης του alert κάθε Πέμπτη 8 η ώρα μετά το απόγευμα μέχρι τις 9 και βεβαίως Μεταδίδεται και σε επανάληψη, ο σταθμός τη βάζει και σε επανάληψη Την Παρασκευή αργά το βράδυ μετά τις 12 γύρω στις 1 η ώρα Λοιπόν, ε, σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα Όπως κάθε φορά βεβαίως για την αγαπημένη μας ομάδα Μαζί ε, βέβαια με τον Σάκη θα πάμε μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ περίπου ε, Θα συγκρατήσουμε συντροφιά με πλούσιο θέαμα και εικόνα και βίντεο το οποίο θα μας πει το μενού, έτσι για να αρχίσουμε ε, να μην πεινάμε κιόλα, να δούμε τι θα φάμε. Θα ξεκινήσουμε με τον Σάκη να μας πει τι έχει το μενού σήμερα. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, γιατί πας κατευθείαν στο μενού. Να μην πω κι εγώ μια καλησπέρα. Βεβαίω <laughs> να πεις, βεβαίω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ε, ε, του Αλέπ ε, σήμερα είναι πέμπτη, 24 Μαρτίου σιγά σιγά φεύγει και ο Μάρτης Λάζαρε να σε διορθώσω η επανάληψη είναι το Σάββατο δεν είναι την Παρασκευή που είπε στην αρχή ε, της εκπομπής εννοώ έτσι το Σάββατο και όχι την Παρασκευή δεν κάνω λάθος σωστά ναι γιατί είπες, κατά λάθος φαντάζομαι είπε την Παρασκευή είναι το Σάββατο την Παρασκευή ε, το Σάββατο βράδυ μία η ώρα εννοείς Σάββατο βράδυ όχι Παρασκευή βράδυ Σάββατο βράδυ. Σημερώματα, δηλαδή Κυριακή. Μπράβο, ναι. ναι εντάξει συγγνώμη το πήγα εγώ μια πράδει. μέρα πιο νωρίς δεν πειράζει Είσαι πολύ μπροστά εσύ Είμαι αυτό. μπροστά πολύ Λοιπόν ε, σήμερα όπω σε πολλές ε, σε όλες εκπομπές θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα βέβαια του Παναθηναϊκού ε, Αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον έχει το μενού όπω είπε και εσύ γιατί είχαμε τον αγώνα με τον Άρη ε, Ένα αποδεκατισμένο Παναθναϊκό, μείον 11 παίχτε, χωρί μια εντεκάδα στην ουσία ανέβηκε Θεσσαλονίκη και ανέβηκε Λάζαρε την Κυριακή το πρωί ε, την ίδια μέρα και χωρί τον Χουακάρ που έφυγε, που μάλλον έμεινε εδώ το Σάββατο, ο Παναθηναϊκός ε, ξεγραμμένο τον είχαν και πολλοί και φίλοι του Παναθναϊκού πίστευαν ότι θα, θα έχει μια άνετη ήττα ο Παναθηναϊκός Τελικά κατάφερε και πήρε σοπαλία και λέω κατάφερε γιατί ε, στον πάγκο ήταν μόνο Μαωρίσιο. Ε, και ο φίλο του Αγίου, βέβαια, και όλοι οι άλλοι ήταν παίχτε από τη Β' ομάδα. Οπότε καταλαβαίνει το βαθμό δυσκολία του παιχνιδιού. Γι' αυτό λέω ότι ο Παναθωμαϊκό πήρε μια ισοπαλία, τουλάχιστον ένα παιχνίδι. Αν δεν μπορεί να το κερδίσει, τουλάχιστον να μην το χάσει. Τώρα, έχουμε διακοπή αυτή την εβδομάδα, γιατί αύριο, Παρασκευή, 8 και 4, έχουμε φιλικό τη Εθνική Ελλάδο με τη Ρουμανία. Εκτό έδρα είναι το παιχνίδι και ακολουθεί τη Δευτέρα και νομίζω είναι την ώρα τη εκπομπή μα στο κανάλι μα και στον Ελλάδα. 94,3 στι 9 με το Μαυροβούνιο. Έχει δύο φιλικά η Μπράβο. Εθνική. Μπράβο. Και πέφτει πάνω την ώρα τη ραδιοφωνική εκπομπή. Εντάξει, οκ. Θα το παρακολουθήσουμε κι εμεί yeah. ζωντανά, live την ώρα που κάνουμε ραδιόφωνο. Δεν πειράζει. Α... Να πω κι εγώ δύο κουβέντε για το ματ με τον Άρη. Και θα πάμε αμέσως να δούμε και το βίντεο αν συμφωνείς και εσύ Σάκη. Εδώ μας εξέπληξε ο, ο Ιωβάνοβιτς. Θα λέγαμε ότι μας εξέπληξε. Τώρα, αν στράβωνε αυτό το παιχνίδι θα λέγαμε τι ονειροείδε. Ε, θεωρώ Μα το ότι... Ναι, ακριβώς. Θε... Και εγώ δημάτε. το ίδιο πιστεύω. Έτσι είναι Σάκη. Θεωρώ ότι δεν είχε άλλες επιλογές. Δεν είχε απολύτως τίποτα να μπορέσει να κάνει, να προσθέσει ή να αλλάξει. Αναγκαστικά ήταν δεν ήταν ο ίδιος Προπονητής Με αυτή την ομάδα η οποία απέμεινε Μετά από όλο αυτό το ιατρικό δελτίο ε, Τιμωριών ε, Αλλά και ε, Τραυματιών ε, Τραυματίες και, και, ιώσεις, και, και ιώσεις Και λοιπά, και λοιπά. εντάξει okay, όλα μαζί ε, Θα έλεγα ότι... ότι Εντάξει έκανε ό,τι μπορούσε και να σου πω την αλήθεια πω. λίγο με εξέπληξε το ότι εκτός έδρας με τον Άρη, τον Άρη τον γνωστό Άρη, τον Άρη που τον αγαπούν όλοι τελευταία, ακόμα και η διετησία τον αγαπάει λίγο περισσότερο, ε, τον αγαπάνε και άλλες ομάδες, έτσι και άλλα έτσι, συναδελφικά σωματεία, ε, τολμώ να πω, δεν πίστευα ότι θα πάμε και θα πάρουμε αυτή την ισοπαλία που λίγο έλειψε να κλέψουμε και την Ήγη. Λίγο έλειψε. Ε, Μπράβο ε, στα ε, παιδιά. Ε, γιατί είχε... Ομολογώ ότι δεν είχα ξαναδεί ποτέ τον Παναθηναϊκό σε τέτοια εντεκάδα με τέτοιο σχήμα. Βέβαια καμιά φορά ε, παινίας λέει τέχνης κατεργάζεται. Δηλαδή αναγκαστικά όταν πεινάσεις θα βρεις τρόπο για να φας. Θα αναγκαστείς να βρεις τρόπο για να φας. Λοιπόν... Τώρα θε να πει ότι κλέ, κλέψε την ισοπαλία και έφυγε. Το θέμα είναι ότι μοιράστηκε ένα βαθμό με τον Άρη. Βέβαια, τηρουμένων των αναλογιών και των άλλων ομάδων, οι οποίε όπω και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακό, ε, με τα αποτελέσματα που φέρανε, εάν σάκι μου έφερνε σε ένα διπλό, λέμε τώρα, και έπαιρνε τρει βαθμού, αυτή τη στιγμή θα έχει ρεφάρει, θα έχει ρεφάρει πραγματικά και θα σου να περίπου στο ίδιο επίπεδο με τρει ομάδε δίπλα σου. Με δύο ομάδε δίπλα σου. Ναι, θα έχει περάσει τον Άρη Ακλήβως. και θα έρθουν δίπλα από την ΑΕΚ. Ναι, θα έρθουν πιο κοντά. Εντάξει. Θα πούμε και την βαθμολογία. Ε, αφού βέβαια θυμίσω να πω και τα αποτελέσματα ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, το Σάββατο είχαμε τη, την ε, και αγωνιστική για τα play-off. Εκτός από τα, για τα play out, play -out. μάλλον εκτό εκτός από τα play off. <σχελίως> ναι, ναι, και είχαμε και εκπληξούλε εκεί πέρα, Λάζαρε. για πε μα εκεί τι ομορφιέ που είχαμε, τι ωραίε <σχελίως> ομορφιέ. Ήταν η πρώτη αγωνιστική, ενώ για τα play-off ήταν η δεύτερη. Λοιπόν, Ωφ 2 2-3, διπλό στην Κρήτη ο Ιωνικός. Ατρόμητος Απόλλων 1-0, Βόλος Αστέρας 0-2, κι άλλο διπλό. Και έχουμε κι άλλο ένα, Πανετωλικός Λαμία 1-2. Θεωρώ ότι με το παιχνίδι του Ατρωμίτου με τον Απόλων ήταν πολύ κομβικό, διότι βυθίστηκε ακόμα περισσότερο ο Απόλλων στη βαθμολογία που θα την πω σε λίγο. Και την Κυριακή είχαμε τα play-off, όπου τα Γιάννενα το μεσημέρι ήρθαν σοπ, πάλι με τον, Ιονι, με τον Ολυμπιακό 1-1. Άρης Παναθηναϊκός 0-0 και η ΑΕΚ για άλλη μια φορά έχασε από τον Πάουκ με 0-1. Ο Πάουκ ο οποίο ερχόταν φουριόζο. Από την περασμένη Πέμπτη ε, μετά την πρόκρισή του. Και Έτσι. μάλιστα εμά είναι το ε... επόμενο παιχνίδι τώρα με τον Μπάουκ. Το οποίο δεν ξέρω το, τι το, μπορεί το, και παραπάνω, τι πρέπει να περιμένει ο Πα... Παναθηναϊκός. Βλέπεις το ένα παιχνίδι πιο δύσκολο από το άλλο. Νίκη, ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο νίκη. Ο Πάοκ, ο οποίος ζήτησε και πήρε και μάλλον θα, θα έχει αναβολή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Ε, με τον... Το παραπάνω, το παραπάνω το παιχνίδι, παιχνίδι με. είναι αυτό. Γιατί είναι ενδιάμεσα από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει με τη Μαρσέγιο Πάοκ. Οπότε. Ε, έχει δικαίωμα να ζητήσει και με τον Παναθηναϊκό βέβαια επειδή μεσολαβεί και επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, η βαθμολογία τώρα, ο Ολυμπιακός 69 βαθμούς πρώτος, δεύτερος ο Πάοκ, ύστερα από την νίκη του 59, μείωσε σε 10 βαθμούς τη διαφορά, η ΑΕΚ έμεινε στους 47, ο Άρης είναι τέταρτος με 46, πέμπτος είναι ο Παναθηναϊκός με 44 και εδώ είναι αυτό που είπε πριν, ότι αν ο Παναθηναϊκός έπαινε την νίκη θα ήταν 47, θα πιάνε την ΑΕΚ και ο Άρης θα έμενε στους αλλά τώρα είναι τέταρτο ο Παναθηναϊκός με 44. Και φυσικά τα Γιάννα με το βαθμό που πήραν πήγαν στου 41 βαθμού. Από εκεί και κάτω τώρα για τα play out. Έβδομο είναι, η ομάδα, είναι η ομάδα του Αστέρα Τρίπολη με 38. 37 βαθμού έχει ο Όφη. 32 έχει ο Πανετολικό που είναι στην ένατη θέση. 30 έχει η ομάδα του Βόλου. Δέκατη θέση, εν 11η θέση με 29 βαθμούς είναι ο Ιωνικός. Ο Ατρόμητος ανέβηκε στη δωδέκατη με 26... Και οι δύο ομάδε που ακολουθούν και είναι προ το τέλο τη βαθμολογία είναι η Λαμία 13η με 21 και ο Απόλο Μύρνη με 13, ουραγό. Και τώρα που είπε Απόλο Μύρνη, ήθελα να καυτηριάσω ένα γεγονό και ήθελα και τη γνώμη σου για τον Παμπλίδη, ο οποίο εκτέλεσε ένα πέναλτι με τον ατρόμητο, το έχασε και αμέσω μετά κάλεσαν τον μάνατζερ του να λύσουν το συμβόλαιο του παίχτη. Θεωρώ ότι είναι πρωτάκουστο και καθόλου τιμητικό για μια ποδοσφαιρική παέ να γίνεται αυτό γιατί τα πέναλτι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, θα πω εγώ. Ε, δεν, και ύστερα από όλα αυτά βέβαια και με την αλλαγή των προπονητών φαίνεται πως, για ποιο λόγο είναι σε αυτή τη βαθμολογική θέση ο Απόλλωνας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ε... δεν μπορεί δηλαδή, κάνετε ένα πέναλτι και καλεί τον παίχτη αυτά να λύσει το συμβολέο. είναι πρωτάκουστα. Βέβαια στην Ελλάδα ε, έχουμε δει πάρα πολλά έτσι πράγματα τα οποία μας έχουν ε, κάνει μεγάλη εντύπωση όπως και παράνομοι στοιχηματισμοί ή υπόπτα παιχνίδια τα οποία καμιά φορά φτάνουν μετά από μήνες στην Επίτροπη Ιδιοντολογίας ε, και η οποία έχει κάποια συγκεκριμένη μέσα από κάποια διαδικασία να αποφασίσει αν υπήρξε παράνομος στοιχηματισμός για να ακυρώσει ή να επικυρώσει ένθεν κακήθεν βαθμολογίες, πρόστιμα κλπ. Ένα από αυτά είναι τα παιχνίδια του Όφη με τον Πανετολικό Σάκη μου το περίφημο 2-4 Όφη-Πανετολικός το οποίο αυτό πήγε ως υποπτώ προς χειραγώγηση διαβάστηκε ο Φάκελος βέβαια πλέον στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ η οποία θα εξεταστεί βεβαίως στο σύνολό της. Αυτό αφορά την 19η αγωνιστική της Super League και βέβαια όπως αναφέρεται γιατί αυτό είναι σε δημόσια πλατφόρμα στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακαιρεότητας έγινε καταγγελία για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ενώ η διαδικασία είναι απόρριτη βεβαίως και η πλατφόρμα όπου ο κύριος Γιώργος Μαυροτά, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού οφείλει βάσει του νόμου να ενημερώνει μόνο την αρμόδια επιτροπή και τον αθλητικό εισηγγελέα, ο οποίο δρά σε ποινικό επίπεδο. Όλα αυτά βέβαια διέρευσαν και έχουν γίνει στον τύπο γνωστά. Μην με ρωτήσει με ποιο τρόπο. Νομίζω ότι όλοι λίγο, λίγο πολύ μπορεί να καταλαβαίνουν. Λέω εγώ, μπορεί να καταλαβαίνουν έτσι. Δεν είπαμε ότι γνωρίζουμε κάτι, αλλά ε, άλλο ένα παιχνίδι ύποπτο με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται και να σημαίνει αυτό. Ξέρετε, είναι πράγματα, Σάκη μου, τα οποία αλλοιώνουν την κουλτούρα, τη φιλοσοφία του αθλήματος, όχι μόνο τη βαθμολογία. Αλλοιώνουν πολλά πράγματα του εαυτού μας, του χαρακτήρα μας, της ε, καψούρας που έχουμε για αυτή τη στρογγυλή θεά, σε εισαγωγικά, για το άθλημα, για το πώς έχουμε μεγαλώσει, μεγαλώνοντας δηλαδή, πώς το... είδαμε εμείς, μέσα από δικά μας βιώματα, παίχτες οι οποίοι έχουν αποτέλεσει θρύλο, μύθι πλέον, οι οποίοι δεν έχουν απομυθοποιηθεί και ξαφνικά κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες, κάθε χρόνο, κάθε περίοδο θα έρχονται προς διερεύνηση στην Επιτροπή Διοντολογίας με όποια καθυστέρηση ύποπτα παιχνίδια. Άρα για τώρα πες μου πόσο αξίζει να ασχολείσαι τόσο πολύ σοβαρά με το συγκεκριμένο άθλημα. Κοίτα από τη στιγμή που μπήκε το στοίχημα στον αθλητισμό, φίλε, έχει αλλάξει ο αθλητισμό. Τώρα από εκεί πέρα, εμεί το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναφέρουμε ω είδηση και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη Καλά, να Αλλά εννοείται. Η δικαιοσύνη δουλειά. θα πρέπει να πράξει αυτό που πρέπει. Θα διερευνηθεί σε βάθο το θέμα, το οποίο νομίζω δεν γίνεται και έτσι εύκολα. Ε, χρειάζεται και κάποιο χρόνο. Το θέμα είναι ότι πατρίδα... θα τελειώσει η περίοδος Θα έχουν κατοχυρωθεί κάποιοι βαθμοί ε, και η βαθμολογία μπορεί να προκύψει κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να αλλοιώσει. Είναι το θέμα και οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ ε, του Αθλητικού Δικαστή, ξέρω εγώ οτιδήποτε οι αποφάσεις αυτές που ακριβώς ενσωματώνονται και κατοχυρώνονται που, που θα προσμετρηθούν ε, οι ποινές, τα πρόστιμα, οι αγωνιστικές σε αυτή την περίοδο, στην τρέχουσα δηλαδή κάπου χάνει την μπάλα πλέον Μιλά για το ένα πρωτάθλημα και για την ομάδα σου ότι μπορεί να βγει, ε, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, και δεν έχει υπολογίσει δικαστήρια που εκκρεμούν, βαθμού που πρέπει να πάρει πίσω ο Άρη ή που ξέρω εγώ, μπορεί να αφαιρεθούν, ξέρω εγώ, από τον Νόφι ή από τον Πανετόλ. Δηλαδή είναι πράγματα, πραγματικά που λε, Τι κάθομαι εγώ τώρα και υπολογίζω. Για πε μου. Όπω τη ΔΕΗ, υπολόγισα να μου έρθει 500 ευρώ το ρεύμα και μου έρθε 3.500 ευρώ. Γιατί ξαφνικά. Η αρμόδια επιτροπή ενέργεια, όπω και οι μεγάλε εταιρείε, αποφασίσανε να κάνουν αυτέ τι αυξήσει. Για να δούμε τώρα, γιατί άκουσα ότι η κυβέρνηση λέει θα φορολογήσει με 90% τα υπερκέρδη αυτών των μεγάλων εταιριών ενεργειών. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι αυτό, είναι να μπορέσει η κυβέρνηση, συγγνώμη που έχουμε ένα μικρό πολιτικό λόγο για δύο λεπτά. Εάν το καταφέρει αυτό, μακάρι η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα κέρδη και να τα ρίξει βεβαίω στην αγορά. Να τα ρίξει στην αγορά, στον κόσμο, ε, στην ε, με, μεσαία τάξη, να μπορέσει να ανακουφίσει τη μεσαία τάξη. Δεν γίνεται τώρα 5 και 6, 7 εταιρείε να μα έχουν βάλει τη θηλιά στο, ε, στο, λαιμό και να έχουν κάνει τον κόσμο να προσπαθεί να μιλάμε να, να πηδήξει λίγο από τα μπαλκόνια. Είναι απαράδεκτο. Τέλο <σχελώς> πάντων. Ο λόγο εσένα. Οι πληροφορίε που λένε πριν πάμε να δούμε και το Μάτ τι έγινε στον Άρη από την πατρίδα μα στο Αγρίνιο, ο πρόεδρο συγκεκριμένα του Πανετολικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία για του φιλάθλους τη ομάδα. Γι' αυτό το θέμα που έλεγε, κλείνουμε εδώ και πάμε να κλείσω και εγώ με, το, με την επόμενη αγωνιστική που είναι η δεύτερη για τα play out, η τρίτη για τα play off. Το Σάββατο, λοιπόν, το παραπάνω Σάββατο, 2 του μηνό, γιατί την Παρασκευή είναι γιορτή που γιορτάζουν πάρα πολύ. Την Παραπάνω Παρασκευή. Την Παραπάνω Παρασκευή. Την 1η Απριλίου. Α, ναι, είναι, Απριλίου. Ά, είναι. Ναι, Απριλίου. καλά. Μετάζει εκεί παραπάνω. είναι, μιλάμε τώρα. Ναι. Εννοείται. Ναι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε εμεί. Μιλάμε α, α, για δοσύλλογοι. Λοιπόν, λοιπόν, τώρα το ψεύτε. Το σα... Δεν είπα εγώ, έτσι τα πέσανε. Εδώ λοιπόν, είμαστε. Δεν είμαστε εκεί, εδώ είμαστε. Απόλυν πανετολικό. Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο. Δυνατά, παιχνίδια βλέπω. Ιωνικό Βόλο. Και Λαμία Όφη. Και την Κυριακή για τα play-off. Αυτά είναι για τα play-out, έτσι. Ο Άρης υποδέχεται τα Γιάννενα. Ο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Έχουμε δύο ντέρμπι. Μάλλον δύο μεγάλα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Ο Παραθυναϊκό υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ε, και θα δούμε. Γιατί είναι κρίσιμα αυτά τα παιχνίδια, ειδικά για τα. Πότε για τα είναι αυτά, πότε, πότε ε, Σάββατο 2 τα play out Κυριακή 3 ε, τα play off Γιατί όπως είπα θυμίζω για άλλη μια φορά την, για τους uh, φίλους, 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 Μετά, φίλους, μας, μετά την πρώτη μέρα των το ψεύτων Των Απατεωνάκων και των ψεύτη το, ναι σωστά Έχεις δει ε, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο... Απορώ ρε, φίλε με ορισμένου ανθρώπους αυτό. Οι οποίοι νομίζουν Τους φτύνουν τους φτύνουν πραγματικά Και νομίζουν ότι βρέχει τους κράζουν και νομίζουν ότι έχουν και θαυμαστές. Απορώ με ορισμένους πράγματα. Πραγματικά και πώς κοιμούνται δηλαδή όταν δεν έχουν και υψηλό αίσθημα στο πούμε. Ε, δεν ξέρω, θεωρώ ότι η ονειονομισμή τους είναι τόσο χαμηλά. Είναι τόσο χαμηλά πραγματικά η ονειονομισμή τους. Ή οι δικοί μας μάλλον ήταν τόσο μάλλον κοιμισμένοι και χαμηλά που δεν τα βλέπεις τόσο καιρό. Και λες, αμάν, τι έγινε ρε παιδιά, που πάει. Πάμε εμεί στραβά στο γυαλό ή ο γυαλός πηγαίνει στραβά. Φταίμε και εμείς, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Για βάλε το βίντεο κλιπ του Μάκη του Χρυστοδουλόπουλο. Το Απορώ, απορώ. έλατε, έλατε. Έχουν πλάκα Μεράδες. όμως, έτσι. Έχουν πλάκα. Λοιπόν, αυτοί και αυτοί 26, μεταξύ 26, και έχουν και πλάκα. Λοιπόν. 26-27 το μηνό, λοιπόν, Σαββατοκύριακο, γι' αυτό λόγω τη εθνική που παίζει αύριο, θυμίζω, 8 και 4 με τη Ρουμανία και τη Δευτέρα σε 9 με τη Μολδαβία δεν έχουμε παιχνίδι για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε στο άλλο. Γι' αυτό το λέω. Πάμε στο άλλο το Σαββατοκύριακο που είναι 2 και 3 του μηνό. Τα play out και τα play off. Λοιπόν, θε να ανεβούμε λίγο Θεσσαλονίκη τώρα. Πάντω και γενικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια που είδα και, είδαμε και αγώνε όπω με τη Vigia Real φιλε. Εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία θεωρώ θα μείνουν. Όπω και στη Μάντζεστερ, στο Ουλτράφορντ. Είναι παιχνίδια πραγματικά που λες ε, «Θεέ μου, κάτι ξαναζώ». Τις ίδιες περιπέτειες. Να βλέπεις τον Κριστιανό να κλαίει. Τον έχουμε δει πολλές φορές να κλαίει, έτσι. Ε, εντάξει, δεν, ας μην πλατιάσουμε τώρα με αυτά τα παιχνίδια. Ίσως δεν αφορούν το, την ομάδα μας, αλλά ε, σαν έκατσα σαν... και είδα ορισμένα ευρωπαϊκά παιχνίδια που πραγματικά, πραγματικά, Λες δεν γίνεται αυτό ρε φίλε να, γίνει, να, να, να έρχεται τώρα ξέρω εγώ στην Ιταλία απέναντι στη Ιουβέντους και να χάνει έτσι με αυτόν τον τρόπο από τη Βιγιαρέα. Δεν γίνεται. Και όμως γίνονται φίλε. Όταν υπάρχει μπάλα, υπάρχει το αίσθημα της αθλητικής δικαιοσύνης από τους επόπτες στη διαιτησία, τους παίχτες το αίσθημα του Εφαγωνίζεστε η ευγενή άμυλα έτσι, το fair play, το τίμιο, γιατί θα μου πεις υπάρχει άτιμο fair play. Ε, υπάρχουν πολλών ειδών τελικά από ό,τι καταλάβαμε, όπως και τις αλήθειες. Νομίζω ότι ο καθένας νομίζει ότι ξέρει, ο μοναδικός που ξέρει την αλήθεια είναι ο, ο ίδιος μας ο εαυτός. Αλλά ξέρουμε 5-10 διαφορετικές αλήθειες. Ε, θα τρελαθούμε στο τέλος. Όλα αυτά λοιπόν φίλε, πραγματικά όταν κάθεις και βλέπεις τέτοια παιχνίδια, ε, λες, εντάξει, υπάρχει ρε φίλε και συνέχεια. Υπάρχει και μια ποιότητα, ξέρω εγώ, διαφορετική από αυτή που ζούμε και βλέπουμε εδώ στη χώρα μας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το πρωτάθλημά μας, γιατί θεωρώ ότι έχουμε καλές ομάδες, καλούς παίχτες, έχουμε πολλούς νόμους, αθλητικούς ενώ, απλά δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομοθέτηση υπάρχει, έχει νομοθετήσει, έστω και με με κάποια λάθη που έχουν γίνει, αλλά δεν εφαρμόζονται σωστά όπως πρέπει οι νόμοι. Κυριαρχούν άλλα πράγματα, Επιστροφή. τα οποία αυτά είναι που μαστίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εάν θέλεις άκη μου Επιστροφή και αν συμφωνείς... Λοιπόν, Επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ταξίδεψες στο Τάστοτε, εξωτερικό. Έχεις δίκιο, έκανα... Κυρίσουμε εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, <σταθέτει> να πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Και εγώ όταν επιστρέψουμε θα σας πω για τις επιστροφές που έχει στον Παναθηναϊκό και σίγουρα θα τον κάνει πιο δυνατό σε σχέση με αυτόν που είδαμε στον Άρη. Και φυσικά θα προετοιμαστεί ο Παναθναϊκό με του παίκτε που έχει συν τι λόγω εθνικών ομάδων για την νίκη απέναντι στον Πάουκ που θα του δώσει μεγάλη όθηση, ειδικά αν πάρει αυτή την νίκη. Πάμε, πάμε, λοιπόν, να δούμε τι. να δούμε. Έτσι, έτσι μπράβο, το παιχνίδι. Και να το σχολιάσουμε όπω επιστρέφει. Μπράβο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο αγώνας Σάκη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, πάντως ε, κάποιες φάσεις πήγαν οι παίκτες του Άρη πήγαν λίγο να εκμεύσουν το πέναλτι, ιδίως αυτός ο Σάσα, σε δύο ε, περιπτώσεις, περιπτώσεις πήγε το... να εκμεύσει έτσι να α, πάρει με το έτσι θέλω το πέναλτι, ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα παρατράγουδα. Και ένθελ κακή, ένθελ και από τις δύο πλευρές βέβαια, δεν ξέρω αν συμφωνείς, και από τις δύο πλευρές είχαμε ευκαιρίες και από τον Άρη βέβαια, αλλά εμείς αρχίσαμε βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, φτάσαμε σχεδόν στο πρώτο μισάωρο για να έχουμε την πρώτη καλή ευκαιρία, ενώ είχαμε τελικές. Την πρώτη καλή ευκαιρία, όμως πραγματικά καλή ευκαιρία, έγινε στο 20 Φεύγα. Uh, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι το, για αυτόν το, τον αγώνα. Αυτό, το, αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι ...που από την ημέρα που ανέλαβε ο Ιωβάνοβιτ στον Παναθηναϊκό... Και αυτό γιατί πήγε να παίξει ο Παναθναϊκό ε, χωρί 11 παίχτε. Λοιπόν, που όλοι όπω είπα στην αρχή το είχαν χαμένο αυτό το παιχνίδι, σχεδόν όλοι τουλάχιστον. Όχι όμω ο Ιωβάνοβιτ και οι παίχτε, οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο για να παίξουν και για αυτού που απουσίαζαν. Έπαιξαν με ψυχή. Θεωρώ όσοι έπαιξαν τα έδωσαν όλα. Δεν υπήρχε κάποιο που υστέρησε. Ε, η ομάδα στάθηκε όρθια, όρθια και αυτοί οι ποδοσφαιριστέ το ίδιο. Και, και έμεινε, και ζωντανό. Συγγνώμη. Και έμεινε ζωντανό ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Σε πνίξανε, παλιγάρι μου, σε πνίξανε. Ε, συγγνώμη, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Εντάξει, ο έχει μεγάλη σημασία. Γιατί το πέτυχε ο Παναθηναϊκός με μια τακτική Λάζαρε που μόλις δύο φορές στην προπόνηση είχε δοκιμάσει ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς που και αυτός θεωρώ ότι πήρε άριστα σε αυτό το παιχνίδι. Το έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά. Από την αρχή μέχρι και το τέλος του αγώνα όλοι δώσαν το 100% των δυνάμεών τους. Ε, το, όπως περιμέναμε ξεκίνησε το παιχνίδι με πίεση από τον Άρη. Και προσπάθησε να πετύχει γκολ νωρί. Δεν τα κατάφερε βέβαια γιατί δεν μπορούσε να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ε, ο Μπρινιόλη, ο οποίο αντικατέστησε τον Διώδη, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε μια φάση με τον Αντιαγέ, με τον ο οποίο δεν κατάφερε να, 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 βάλει, να πετύχει τέρμα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με σύστημα 3-4-3. Το οποίο αυτό τι έγινε, Διασφάλιζε την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού και είχε τέσσερι παίκτε στον άξονα με βοήθεια από τα άκρα και προσπάθησε να βρει χώρου και είχε, βρήκε χώρου και είχε δύο ευκαιρίε. Μεγάλε ευκαιρίε. Μία με τον Μπούκουρα ύστερα από εκτέλεση corner που απέκλεισε ο τερματοφύλακα του Άρη, αλλά και τον Σάνσε που δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Και είχε και ένα σουτ του Κότσιρα που παραλίγο να κάνει το 0-1. Που βρήκε το δοκάρι και έδιωξε και ο τερματοφύλακα του, του Άρη. Ε, και είχε και ο Παλάσιο μια ευκαιρία, αλλά δεν, δεν ήρθε γκολ. Ε, αν βάλουμε ε, βάση ευκαιριών, α πούμε, αυτό που έπρεπε να κερδίσει ήταν ο Παναθυναϊκό. Και τι βλέπουμε από αυτό το παιχνίδι, πω ο Παναθυναϊκό έδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει αδικήσει τον ίδιο τον εαυτό αυτή η ομάδα, τον ίδιο τη τον εαυτό. Δεν αξίζει τόσε σύντε που έχει κάνει 10, δεν, δεν κάνω λάθο, ε, σε αυτή τη σεζόν. Είχε συγκέντρωση η ομάδα 100% επειδή μάλλον υπήρχαν απουσίες και η συσπήρωση έπαιξε το ρόλο της, αυτό θεωρώ, και οι παίκτες έκαναν κατάθεση ψυχής. Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα, καλοδουλεμένη, σε φόρμα, που τρέχει, αλλά δεν είχε φάσεις, δεν έκανε πολλές φάσεις. Ε, έπαιξε σκληρά, έπαιξαν ξύλο οι παίκτες, αλλά εκεί τώρα ο Διευθυντής, ο Μπότκαρτ, νομίζω ότι τα πήγε καλά στον πειθαρχικό έλεγχο. Θα μπορούσε να φύγουν και ένας-δύο πέκτες με δεύτερη κίτρινη από τον Άρη, το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, άσυ που έδινε και κάποια ανάποδα. Ναι, Ένα φάλπου, είναι αυτό που λέμε η έδρα. Έπαιξε έδρα. έδρα. Με πονέσαμε μήπως ώρα συνέ, ναι. Ε, το έδωσε ανάποδα. Λοιπόν, δεν υπήρχε αυτό το 50-50. Έστω το 51-49 λοιπόν... λίγο για την έδρα. Ε, το τσιμπήσαμε λίγο προ τα πάνω. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Okay. Υπήρχε και μια φάση εκεί με το. δύσκολε φάσει. Δεν υπήρχαν αλλά. Μία με το Βηγιαφάνιε που στάζει, ο οποίο βούτα στην Τράβηξε το πόδι του και έπεσε κάτω. Και αν το δει και από δύο-τρει πλευρέ, εντάξει, θα έπρεπε να τιμωρηθεί και με κάρτα. Ο Σάσα έτσι. Μπράβο, έχει τραβήξει το πόδι Τράβηξε το πόδι, το πόδι, το πόδι του και, και, και βούτηξε ποσί. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντω η ισοπαλία δεν είναι το κα... αυτό το αποτέλεσμα που ήθελε ο Παναθηναϊκός αλλά η εικόνα και με δεδομένο ότι έπαιζε μισό ο Παναθναϊκό, δίνει την ελπίδα σε όλου μα, πιστεύω, Λάζαρε, ότι θα καταφέρει να βγει Ευρώπη, θα πάρει το εισιτήριο ο Παναθναϊκό. Αν και εκκρεμεί και το, τα παιχνίδια του κυπέλου, που θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό, γιατί όσο προχωράει ο Πάοκ στην Ευρώπη, δεν μπορούν να γίνουν και τα παιχνίδια του κυπέλου, γιατί είναι Λαμία Παναθναϊκό και Πάοκ Ολυμπιακό, τα μα θυμίζω. Πάντω, αν ο Παναθναϊκό συνεχίσει να παίζει έτσι όπω έπαιξε προχθέ, Θεωρώ ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μιλάμε για τακτική πειθαρχία, yeah. για τη συγκέντρωση και την ψυχή που έβγαναν όλοι οι παίχτε. Λοιπόν, και, τα... και να είναι τόσο καλά διαβασμένο ο Γιωβάνοβιτ, ο οποίο ε, έκανε αυτή την έκπληξη σε εισαγωγικά στον Πούργο με, το... με του τρει πίσω κεντρικού αμυντικού. Και έτσι ήταν αδιάβαστο ο προπονητή του Άρη και δεν κατάφερε να κερδίσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Είδαμε το Βηγιαφάνιε, ο οποίο φάνηκε πόσο έλειψε yeah. στα προηγούμενα παιχνίδια του Παραθυναϊκού πολιτισμού. Που είχε παντού παρουσία στο γήπεδο και ουσία μαζί με τον Αλεξανδρόπουλο, που κυριάρχησαν στο κέντρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, σε σχέση με, τα παιχνίδια, με το παιχνίδι με την ΑΕΚ που αν θυμάσαι εκεί είχαμε άλλο κέντρο, δηλαδή ήταν ο Κουρμπέλη, ο Πέρεθ, οι οποίοι ήταν, ήταν εκτό αυτό το παιχνίδι. Απλά ε, φάνηκε ότι με αυτού του παίκτε ήταν πιο γρήγορο ο Παναναϊκό και έβγαζε πιο ενέργεια, πιο πολλή ενέργεια στο, στο χώρο του κέντρου. Εμεί απλά να πούμε ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά και στο προπονητικό επιτελείο και ιδιαίτερα στα παιδιά που είχαν καιρό να παίξουν και μπήκαν προχθέ και έδειξαν ότι όποτε του χρειάζεται ο προπονητή, αυτή είναι εδώ, είναι, είναι έτοιμη. Και μιλάμε για τον Μπούγκο, ο οποίο πήγε καλώς. πάρα πολύ καλά. Τον Σάνσε, ο οποίο έπαιξε σε ένα νέο ρόλο, αριστερό, back half θα έλεγα. Και τον κότσυρα, ακόμα που πήρε όλη την πλευρά από δεξιά. Και φυσικά, ακόμα και στο μικρό το Βαγιανίδη ο οποίο είχε την πρώτη συμμετοχή, μπήκε στο 84. Για 10 λεπτά έκανε αυτό που ακριβώ του είπε ο προπονητή. Ε, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, ειδικά από τη δεξιά πλευρά. Ε, λοιπόν, Σάκη, ε... επειδή έχουμε περάσει το μισάωρο, πάμε λίγο σε, για δύο λεπτά να δούμε του χορηγού τη εκπομπή. Και να γυρίσουμε, που έχουμε και ένα πολύ ωραίο βίντεο συγκινητικό. Να μιλήσουμε για τις επιστροφές. Ε... Ναι, για τις επιστροφές που έρχονται τώρα για, τα υπό... για το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε ένα ωραίο βίντεο. Μπράβο, μπράβο, που σωστά. Μαζί μας, ερασιτέχνη είναι και... Μπράβο, Ερασιτέχνη και... Μπάσκετ, ερασιτέχνη, λίγο γυμνικό και θα Ωραία. κλείσουμε έτσι την Πάμε επόμενη. λοιπόν πάμε. σε ένα διαλυματάκι, δύο λεπτάκια και ξανά πίσω, εντάξει. Ωραία, πάμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Σάκη, πίσω στην εκπομπή, μετά από αυτό το διάλειμμα, είσαι εδώ. Εδώ είμαι, Ωραία. βέβαια, εδώ είμαι. Απλά να πούμε μια είδηση που μάλλον θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες, ότι υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ε, και όλα δείχνουν πως πολύ σύντομα, Λάζαρη, θα επιτρέπεται η είσοδος των φυλάθρων στα γήπεδα στο 100% της πληροτητάς τους. Ε, αυτό το μέτρο μάλιστα δεν αποκλείεται να μπει σε εφαρμογή από αυτό το Σαββατοκύριακο, από, 26, από το Σάββατο, μάλλον 26 τρίτους, με, Τρίτου, μεθαύριο. Ε, ενώ η συγκεκριμένη απόφαση θα τεθεί σε ισχύ έω τι 31 Καλό. Αυγούστου. Ε, παράλληλα, σε αυτό το διάστημα θα είναι υποχρεωτικό μόνο το ένα self-test στα σχολεία. Ε, και από τι 15 Απριλίου θα ανασταλεί το πρόστιμο των 100 ευρώ για, για του άνω των 60 ετών που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Λοιπόν, ε, θα, τι θα κάνουμε; Τι θα κάνουμε, δεν Τα 100 ευρώ. Ε, από τις 15 Απριλίου θα ανασταλεί το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους άνω των 60 που παραμένουν ανεμβολίαστοι. <στοί> θα εισπραχθεί το ποσό έως τα 300 ευρώ που αντιστοιχεί μέχρι τις 15 Απριλίου. Το μέτρο αυτό θα επαναξεταστεί το Σεπτέμβριο ε, θα, και θα τελεί σε αναστολή για τους υπόλοιπους μήνες. Ε, επίσης... Χτε ε, παρουσιάστηκε το συνολικό σχέδιο τη κυβέρνηση για την αποκλιμάκωση των μέτρων και το χρόνο αποκλιμάκωση αυτών που αφορούν τα τεστ, την είσοδο στου κλειστού χώρου και την ανάγκη να υπάρχει πιστοποιητικό προκειμένου να εισερχόμαστε σε χώρου. Ε, οι αποφάσει κυβέρνηση τέλο θα ληφθούν με βάση ε, τι εισηγήσει τη Επιτροπή. Οπότε μπορούμε μάλλον να βλέπουμε από αυτό το Σαββατοκύριακο γεμάτα τα γήπεδα. Λοιπόν, να πούμε. Ναι. Να πούμε ε, για τις επιστροφές που έχει ο Παναθηναϊκός, έτσι τα τελευταία νέα, γιατί έδωσε ρεπό, έδωσε ρεπό βέβαια ρεπό. στους παίχτες, στους παίκτες την Τρίτη. την Δευτέρα είχαμε προπόνηση, την Τρίτη είχαμε ρεπό, έδωσε ένα, μια μέρα ρεπό ο Γιωβάνοβης στους παίχτες. Ε, και από την Τετάρτη ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Μπάουκ. Βέβαια, απουσιάζουν ε, κάποιοι διεθνεί, όπω και ο Αλεξανδρόπουλο, που πιστεύω να τον δούμε ζωντανά. ζωντανά. Καλά, λέω ζωντανά, γιατί 8 και 4. Ναι, εννοώ ε, βασικό, είναι βασικό μεγάλο Ναι, εντάξει, ζωντα, ζωντανή είναι ο μονος μόνο που έχει κληθεί, έτσι. Από το... Και ο... μετά, σε δεύτερο χρόνο, ο Χατζηγιοβάνη υπάρχουν κάποιοι που ήταν, είχαν ίωση και δεν πήγαν. Λοιπόν, το ευχάριστο για τον Γιωβάνοβοτ είναι ότι ο Φρανκ Βέρλεθ επέστρεψε στη διάθεση του προπονητή και αν συνεχίσει να προπονείται κανονικά και τι επόμενε ημέρε θα είναι και αυτό διαθέσιμο για το match του Παναθναϊκού με τον Μπάουκ. Λοιπόν, προ το παρόν ατομικό ακολούθησαν ο Χουανκάρ, ο Μακέντα, ο οποίο ε, ευχήθηκε ο Παναθναϊκό να, ε, να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατό ύστερα από την εγχείρηση που έκανε και ο Λούγκβιστ. Αποφόρτιση έκανε ο Αϊτόρ. Ε, και όπω είπα, εκτό με τι εθνικέ είναι ο Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, ο Ιωαννίδη, ο Χατζηγιοβάνη και ο Νίκο Χριστογιώργο. Οι υπόλοιποι είναι στο... κανονικά στο κοροπή και, κάνουν και, θα κάνουν την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Πάουκ που θυμίζω ότι είναι την παραπάνω Κυριακή. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, και φυσικά ο Παναθηναϊκός αυτές οι επιστροφές σίγουρα Λάζαρε τον κάνουν πιο δυνατό σε σχέση και με το τελευταίο παιχνίδι που είδαμε ότι τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι παίχτες που κλήθηκαν για να παίξουν σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, θες να περάσουμε, λοιπόν, θες να, περάσουμε ε, να πάμε, ε, ε, να περάσουμε από το μπάσκετ ε, και, ε, και ε, να πούμε ε, ότι βασικά χθε ο, ε, ο Ολυμπιακός δέχτηκε μια βαριά ήττα θα, θα έλεγα εγώ, πανολεθρία, ε, στο Μονακό, όπου πραγματικά συνετρίβει με 92-72 στο Πριγκυπάτο Ολυμπιακός χθε. Ε, και να πάμε και στη δική μας την ομάδα. Δεν ξέρω αν είδε στο παιχνίδι με, τον, με την Μπάγεν, να πω, ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον ε, ε, θεωρώ ότι ήταν, είχε πνευματική, είχε πνευματική δύναμη, να πω, ήταν πάρα πολύ καλός και έκανε πάρα πολλά πράγματα ε, σωστά, θα έλεγα. Έβγαλε μια αντίδραση ε, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι. Με καθοριστικό το Σάντρο, τα τελευταία λεπτά νίκησε 80-67 την πάγεν στο ΑΚΑ και έκανε το ρεκόρ 7-17. Έδειξαν χαρακτήρα οι παίκτε του Πρίφτη σε αυτό το παιχνίδι. Ε, είχε, θεωρώ ότι είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρο του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός. Αλλά κάπου στο 34 μείωσε και έφτασε πολύ κοντά η, <Κι> η... η, η Μπάγε Μονάχου, καλά λέω. Ναι, με 65-64. <Κι> Εκεί ανέλεβε ο Σανδρός με τις άμυνές του, αλλά και τα καλάθια του Νέντοβιτς και τον Παπαγιάννη. Και με ένα επιμέρους σκορ τα τελευταία λεπτά 15-3 πήρε τη νίκη. <Κι> Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Μέικον με 18 πόντους. Ο Γουάιτ είχε 16 πόντους ε... Ο Παπαγιάννης είχε 8 και είχε και 14 rebound. Και να δούμε και τα 10 λεπτά. Ηταν 26-16, 42-35, 55-52 και 80-67, που ήταν βέβαια και το, και το τελικό αποτέλεσμα. Ε, βέβαια, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα το οποίο έχει να κάνει και αυτό με το μπάσκετ. Ε, και όχι μόνο διότι πριν λίγο καιρό είχαμε μία επέτειο ενός ανθρώπου ο οποίος τυχαίνει, την χάνει επέτειο βέβαια θλιβερή, επέτειο μνήμης νύμη. δηλαδή από έναν άνθρωπο γίγαντα ο οποίος την χάνει και βεβαίως α, και έχει το σεβασμό των φιλάθλων όλων των ομάδων και των παραγόντων όλων των ομάδων α, δύο άνθρωποι οι οποίοι αφήσαν ιστορία δύο άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε οι υπόλοιποι, όλοι εμείς, να παραδειγματιστούμε από το μέγεθός τους, από το ανάστημά τους. Και οι, βεβαίως οι απόγονοι τους, αλλά αυτοί που αφήσανε δηλαδή στη θέση τους, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά, να παραδειγματιστούν και να καταλάβουν εν τέλει ότι είναι απόγονοι δύο μεγάλων ανθρώπων ε, οι οποίοι χαίρουν εκτίμησης και αγάπης από όλο τον αθλητικό κόσμο. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας παρά μόνο ο Θανάσης ο Γιανακόπουλος και ο Παύλος ο Γιανακόπουλος. Αιωνία του η μνήμη και πάμε να δούμε ένα βίντεο... Και ο άλλος, και ο άλλος, αδερφός. Και ο άλλος αδερφός. Δεν ήταν σωστά. Και τα τρία αδέρφια ήταν... Το στήριγμα του Παναθηναϊκού λοιπόν, μας. Έτσι, θα δούμε τα... ένα βίντεο σάκη, που πραγματικά θα κλάψουμε, θα συγκινηθούμε. Γιατί το να βλέπεις τον Θανάση, έναν τόσο μεγάλο γίγαντα, σε ανάστημα, να κλαίει και να λέει ότι εγώ όταν πεθάνω θέλω πραγματικά να με θάψετε με την σημαία του Παναθηναϊκού πάνω μου. Πραγματικά και είναι οι ώρες που σταματάς, δεν χρειάζεται πλέον να πεις άλλα λόγια και ε, νομίζω ότι όσο σκληρός άνθρωπος κι αν είσαι, κάποιο δάκρυ νομίζω ότι θα τρέξει από τα μάτια σου. Η ψυχή σου έστω τουλάχιστον θα δακρύσει. Πάμε λοιπόν Σάκη μου αν συμφωνείς να... Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που είναι ε, έτσι ε, να, να τιμήσουμε τη μνήμη του, τίποτα Άξι, άλλο. Απλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. τον κύριο Θανάς, θα ακούσουμε. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία και επίσης γιατί ακολουθείτε την Παναθηναϊκή ιδέα. Θέλω, σας παρακαλώ να με ακούσετε με λίγη ησυχία. Θέλω να κάνω μια παρένεση και μια παράκληση. Όταν πεθάνω, να με με τη σημαία του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ. Ράχει ο κόσμος, τον κύριο Θανάση Γιατί για τη φοβερή και πεντάδα μας. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι τελειώνουν τα σχόλια κάπου εδώ. Με αυτό που ακούστηκε από τον για Γιανακόπουλο, ε, τελειώνουν τα σχόλια. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να προσθέσουμε, χάνεται ο λόγος. Ο οποίο βεβαίω παραμένει βουρκωμένο, συνεχίζει να είναι βουρκωμένο. Τον είδαμε. Αδύνατο να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και νομίζω ότι δεν είναι ο μόνο βουρκωμένο εκείνη την παρέα. Δίπλα του νομίζω ότι διακρίνω και τον Μάνο Παπαδόπουλο. Αυτό ήταν ο σπουδαίο ο μεγάλο Αθαρνά Ιανακόπουλο. Ό,τι και να πούμε, τα λόγια πλέον δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν αξία. Πραγματικά αιωνία του η μνήμη και ειλικρινά ε, δοξάζω το Θεό ω Παναθηναϊκό που πέρασε από σαν παράγοντας τουλάχιστον και αυτός και ο αδερφός του από την θέση αυτή από το συγκεκριμένο άθλημα από το μπάσκετ και νομίζω ότι την τελευταία δεκαετία οι γενιές οι νέες γενιές που στρατολογηθήκανε οφείλονται χάρη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους τον Παύλο και τον Θανάση Ανακόπουλο. είναι συγκινητικό σάκι αυτό που είδαμε Ίσως η πιο συγκινητική, συγκινητική στιγμή του Θανάση Γιανακόπουλου. Ίσως, λέω, αν και είχαμε πολλές στιγμές να θυμόμαστε και από το Θανάση και από τον Παύλο. Ε, πραγματικά, αυτοί οι δύο γίγαντες... Καμιά φορά απορείς. Απορείς. Απορείς για το μετά. Το Δεν θέλω να, ούτε να λαϊκίσουμε, ούτε να πούμε άλλα πράγματα. Απλά, σάκι μου, είναι για να απορείς για το μετά. Πραγματικά. Όταν έχεις δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει τόσο μεγάλο οικοδόμημα, ένα τόσο μεγάλο, σίγουρο, στέρεο οικοδόμημα, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το ρίξεις, να το κατεδαφίσει αυτό. Όσο και να μην είσαι ικανός. Πραγματικά. Γι' αυτό είναι να απορρίσεις κάποιες, κάποιες φορές στη ζωή σου, αλλά βλέποντας αυτούς τους μεγάλους ε, ήρωες για μένα, από μικρό παιδί, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ήταν ήρωε. Πραγματικά ήταν ήρωε. Οι οποίοι είχαν τιμή και την ε, 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 Αυτό ετοιμήσει. είναι που λέμε γνήσιοι μάγκε Παναθηναγοί. Δώσανε τη ζωή του, τα και... λεφτά του, τον υδρότα του, το αίμα του. Τα πάντα δώσανε για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να πάρουν πίσω από αυτό. Απολύτω τίποτα. Απολύτως τίποτα, τίποτα. Εκλήνοντας... Νομίζω ότι πήραν Εκλήνοντας τα πάντα βέβαια το... γιατί έχουν την εκτίμηση και την αγάπη όλου του κόσμου. Εκλήνοντας... Ενώ λοιπόν, είναι... ε, πάμε να συνεχίσουμε ε, σαν κυμεραστέχνη. Ε, Έχουμε μόλι ναι, πέντε λεπτάκια λοιπόν, ακόμα. Ωραία, πάνε... λοιπόν, λοιπόν, τα πω πάνε... γρήγορα. Λοιπόν, Κλείνοντα με τον Πάσκετ, πάνε... να πω ότι άλλο ένα ταλέντο, τον Σαμοντούροφ, τον Αλέξάνδρο, επίσημα είναι στον Παναθηναϊκό. Ε, ο οποίο ο ίδιο, ω βασικό λόγο, την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, ανέφερε την προσέγγιση του κυρίου Διαμαντίδη και του Αλβέρτη των κυρίων μάλλον Διαβαντίδη και Αλβέρτη, αλλά και το πλάνο που του παρουσίασαν οι άνθρωποι τη ομάδα και δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενο που ανήκει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ένα ταλέντο Λάζαρε από Τσιρικά. σω ε, να δούμε πολλά πράγματα από αυτόν στην πορεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λέ, και την Ακαδημία 10, του προπονητέ μου και όλου όσου με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και ευχαριστώ και τον ε, coach ε, Χατζιβρέτα, ο οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου και ήταν ο λόγο. Ε, ένας λόγος που ήρθε και στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να πάμε στον Εραστέχνη και να ξεκινήσουμε από την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βόλεϊ Λίνγκ των Αδρών με το, επί του Ολυμπιακού με 3-0, ένας Παναθηναϊκός κυρίαρχος Λάζαρε όπου τελικά ντέρμι μόνο στα χαρτιά αποδείχθηκε η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, 3-0 σετ. Ε, και σε αυτό το παιχνίδι ε, ο Παναθναϊκό κατάφερε και πέτυχε δύο ιστορικά ρεκόρ, αναφο αναφορικά βέβαια με τι αναμετρήσει με τον Ιόνιο αντίπαλο. Συγκεκριμένα από το 1998 και έπειτα, που καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφή πόντων, σήμερα ε, προχθέ στον αγώνα σημειώθηκε η μεγαλύτερη συνολική διαφορά πόντων υπέρ των Πρασίνων, με την κυριαρχία του να αποτυπώνονται στο υπέρ του 75-49. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκταση νίκη του Τριφιλίου, και αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό να αναλογιστούμε πω οι δύο ομάδε έπαιξαν μόλι τρία σετ. Μπράβο στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο λοιπόν, ε, και μπράβο και σε όλα τα παιδιά για αυτή την νίκη. Μια χαρά είναι τα πάει αυτή η ομάδα. Ε, σε αυτό το παιχνίδι είχαμε ε, και δηλώσει του Αγραπειδάκη, του Σούλη ο οποίο τιμήθηκε και είπε: Μακάρι να ζούσαν, λέει, ο πατέρα μου και η μητέρα μου να το δουν αυτό. Και χαρακτήρισε μισό πρωτάθλημα ο εμβληματικό Σούλη Ρούλη Αγραπηδάκη. Ε, μισό πρωτάθλημα χαρακτήρισε αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού και πραγματικά ένας ε, άξιος στρατιώτης θα έλεγα του, της ομάδας του Παναθηναϊκού από εκεί και πέρα η ομάδα μπάσκετ των Εανίδων κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ προχθές στο κλειστό της Ηλιούπολης ε, να δω τι άλλο έχουμε ε, επίσης να μην ξεχνάμε να μην ξεχάσουμε μάλλον ότι αυτό ο μήνα τώρα, τώρα, που κλείνει είναι πολύ. Ε, θα κρυθεί στην ουσία το μέλλον του το γιατί έχουν και η συνέλευση τη Δευτέρα, την παραπάνω Δευτέρα θα υπάρχει μια συζήτηση ε, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας όσον αφορά το γηπαιδικό Είναι και πολύ κρίσιμο μήνας και είναι Ακριβώς, πολύ σημαντική αυτή η γενική συνέλευση Το μόνο που έχω να πω είναι ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Να γνωστοποιήσω κι εγώ γιατί έχω την εξουδότηση να το ανακοινώσω ότι υπάρχει πλέον το Παναθηναϊκό κίνημα το οποίο πρόκειται να κατέβει και αυτό στις εκλογές. Ε, νομίζω... Όχι στις εκλογές του Ορίστε. Όχι στις εκλογές του Εραστέχνη. Όχι, μην όχι μην περδευτή, στις εκλογές. Καμία σχέση. Ναι, Μιλάω για ναι, ένα ναι, πολιτικό ναι. κίνημα το οποίο βεβαίω είναι η νέα Παναθηναϊκή κίνηση με πρόεδρο τον Γιάννη τον Αλεβίζο και βεβαίως εκλεγμένο Δελτα Σίγμα, ε, και με ανθρώπους υποψηφίους οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος τους. Θα ανακοινωθούν και ε, κάποιες διακηρύξεις του συγκεκριμένου κινήματος που πρώτα θα είναι ο Παναθηναϊκός και μετά βεβαίως και το συμφέρον της ε, πατρίδας μας. Θα ανακοινωθεί και μια διακήρυξη και ένα πρόγραμμα του κινήματος, του Παναθηναϊκού Κινήματος Είναι μια ας το πούμε νέα κίνηση ανθρώπων και φιλάθλων και συναδέλφων Οι οποίοι αγαπούν και είναι κοντά στο Παναθηναϊκό τόσα χρόνια και θέλουν να βοηθήσουν πρώτα την ομάδα μας Και κατόπιν βεβαίως και την πατρίδα μας όσον αφορά το εθνικό μας συμφέρον ε, Όλα αυτά σε λίγο όταν θα γίνει και παρουσίαση του Παναθηναϊκού Κινήματος ε, τώρα okay. όσον αφορά αυτό που είπες για τον Εραστέχνη είναι πολύ κρίσιμη α, η, στη δεδομένη στιγμή το θέμα α, της ψήφισης για το συγκεκριμένο θέμα θέλει πάρα πολύ προσοχή θέλει πολύ καλά να μην χαθούμε στη μετάφραση θα πρέπει να μην χαθούμε στη μετάφραση και θα πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο ψηφίζουμε και τι ψηφίζουμε ε, σε επόμενη εκπομπή θα έχουμε η μια εκτενέστερη ανάλυση. Ακριβώ, γιατί η επόμενη εκπομπή, Λάζαρε, είναι μετά την Γενική Συνέλευση. Οπότε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Στι 28, υπάρχει συζήτηση στο Αγίπτο τηλεφόρου στη 10. Την Τρίτη, λογικά δεν θα γίνει γιατί δεν θα έχει απαρτία, αλλά την Τετάρτη θα είναι και η ψηφοφορία. Υποχωρήκα και η ψηφοφορία. Μπράβο. Και την Πέμπτη, θα να πούμε περισσότερα πράγματα. Και κλείνοντα να πω, είχαμε συνέντευξη, βέβαια δεν προλαβαίνω να πω πολλά πράγματα, του κυρίου Βρανόπουλο, ο οποίο βοηθάει πάρα πολύ τον αριστέχνη. Ε, τον ΕΡΕΣΤΕΧΝΗ ΠΑΡΑΘΝΑΙΚΟ ε, ας πούμε φέτος έχει βάλει 500.000 ευρώ και πραγματικά αξίτο κόμμα να τη δείτε να τη διαβάσετε, να τη βρείτε στο ίντερνετ, είναι αντιπρόεδρος του ΕΡΕΣΤΕΧΝΗ Παναθηναϊκού. μίλησε στον ε, σε αθλητικό ραδιόφωνο, στο Sport FM συγκεκριμένα και έχει πει πάρα πολλά πράγματα και όσον αφορά το γηπαιδικό είπε ότι και τη δική μου θέση λέει και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι είναι μια μακροχρόνια θα βρεθεί μια μακροχρόνια λύση αν γίνει αυτό με τον Παναθηναϊκό και όλος ο Παναθηναϊκός στηρίζει αυτό το εγχείρημα του Βοτανικού και όχι για μερικά χρόνια αλλά για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, Τι συμβάσει τι ξέρει ο κόσμο, λέει, και πρέπει να, όπω είπε και εσύ, να ψηφίσει με μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συζητάμε ακριβώ. Και όλα αυτά γίνονται για το συμφέρον του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, απλά ό,τι μπορούσα να πω με δύο λόγια. Λοιπόν, νομίζω κλείνουμε. Το μόνο που απομένει, έτσι για να Μπράβο, συνεχίσει ερώτη... το πρόγραμμα ήρεμα εδώ στο Alert, να πάει μια έτσι μετάβαση ωραία, ε, νομίζω τι πιο ωραίο και ποιοτικό από τα δύο ωραία ανέκδοτα που κλείνει πάντα στο τέλο. Για να πάμε κι εμεί. Να συνεχίσουμε το υπόλοιπο της πέμπτης Για λέγε Επειδή εσένα σου αρέσει πάρα πολύ η μουσική δεν σου αρέσει Ναι βέβαια, ε, βέβαια. Θέλω να μου πεις ποιο είναι Πιο δύσκολο όργανο Λοιπόν στο παίξιμο Το κλαρίνο ή η φλογέρα Αν ξέρεις Τώρα να σου πω έχω, σκέφτομαι ανθρώπους που ξέρουν και τα δύο όργανα αυτά Και ναι, θα ναι. μας βοηθούσαν περισσότερο Δεν είμαι τώρα ειδικό, ναι, Αλλά τώρα ξένα, για ναι. πες μου εσύ παι, ωραία. Παι, δεν ξέρει, αλλά πε μου κάτι. Πιε, τι να πω, Να σου πω το κλαρίνο. Φίλε, έπεσε έξω. Είναι η φλογέρα. Γιατί όταν Κάτσε παίζει... πιο, πιο εύκολο. Πιο δύσκολο όργανο. Α, πιο, πιο δύσκολο. δύσκολο. Έπεσε έξω, δεν είναι κάτι το κλαρίνο. Είναι το φλογέ... είπα. Για παις... Το ξέρω. Είναι η φλογέρα, φίλε, και όχι το κλαρίνο, διότι όταν παίζει φλογέρα, πρέπει να φυλάσει και τα πρόβατα. Έτσι δεν είναι. Ε, καλά, ο Βοσκός μπορεί να έχει πέσει και κλαρίνο. Δεν είναι απαραίτητο να παίζει φλογέρα. Είναι πιο. Έτσι, δεν δίσκο. είναι. Πιο να πιο έχει εκμοντερνιστεί λίγο. Λοιπόν, και εγώ θα κλείσω με αυτό. Θυμάσαι το 2021 λέγαμε. Άμα είσαι μένουμε... ο μάγκα Φερρυπίν, μπορεί να παίζει κλαρίνο και να φύλαγε και τα πρόβατα. Εντάξει, επειδή δεν είμαι μάγκα, παίζω φλογέρα και. Είσαι ο και... δάγκα, ε. Είμαι ο λοιπόν, το 2021 μέναμε ασφαλή. Το 2022 μένουμε από Βετζίνη και το 2023 τι θα γίνει. Θα μείνουμε στον τόπο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Τώρα έρχεσαι σε πόσο ένα πόσο θέμα, πόσο θέμα το οποίο έχει Άχι καεί κοσμάκι και κοσμάκι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτά που έρχονται συνεχώ από τη ΔΕΗ και από όλου του υπόλοιπου παρόχου. Δεν είναι έξω κι αυτοί. Γιατί όλε αυτέ οι ρήτρε αναπροσαρμογή και όλα αυτά που βλέπουμε πάνε σε αυτέ τι εταιρείε. Και τώρα ξαφνικά η κυβέρνηση δεν ξέρω, θέλει να του τιμωρήσει τώρα. Σου λέει θα μαζέψω το 90%, θα σου φορολογήσω για τα υπερκέρδη. Το θέμα είναι να τα δώσει η κυβέρνηση στο λαό, να τα δώσει το τη θέμα. μεσαία τάξη. Το Εκεί θέμα που είναι τα ελάτε, πήρε. Το... Γιατί το... ένα το... σπίτι το... Το... τώρα που πλήρωνε 500 και 600 ευρώ στο σπίτι του το δίμηνο ή το τρίμηνο, τετράμηνο, ότι ερχόταν και του τώρα 1,5 1,5-2 και 3.000 ευρώ, είναι μιλάμε το... κάθε σπίτι το... κλάμα και καημό. Μιλάμε το... ε... λίγο πριν τι αυτοκτονίες, το... σε το... εισαγωγικά το... έτσι μη το... Πρόσεχε τώρα που έρχεται τριήμερο που θα πάρει το με το 13 ευρώ, μην αρχίζει τα ταξίδια εκεί. Καλά, τώρα περιμένω και εγώ το κουπόνι. Θα γίνω κουπονάτο, όχι κουπάτο. Couponato. Θα, γίνω κουπονάτο. Ανανεώνουμε, <στά> Ανανεώνουμε το, τηλεοπτικό ραντεβού <στάξει> για την επόμενη Πέμπτη που θα έχουμε πολύ. Τελικά <στάξει> το... τα τελευταία ήταν τα πιο ωραία ανέκδοτα. Για πάμε. Ακριβώ. Τη Δευτέρα, 9 η ώρα, Ελλάδα FM 94,3 εκπομπή μα και στο κανάλι μα στο YouTube. Μα βρίσκεται στα social, το βλέπετε. Αιώνια Πιστό, Instagram, Facebook. Ε, καλή συνέχεια σε όλου. Καλό βράδυ να πω εγώ. Καλό τριήμερο, καλά να περάσετε προσοχή στου δρόμου. Ε, να χαιρετήσουμε και, και όλου του συναδέλφου εκεί στο alert και εννοείται τα παιδιά στο control Και από μένα τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και θα τα πούμε. Ένα καλό, καλό βράδυ, υγεία να έχετε. Καλή συνέχεια. Γεια σα. Γεια σας.